Ενημερωθήκαμε νωρίς το μεσημέρι ότι υπάρχει ένα πλοίο με βλάβη ανοιχτά στα 40 μίλια νότια και ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τους λιμενίσουν εδώ στην Αιγαία Γαλήνη, στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Από εκεί πέρα κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές, οι λιμενικές και ο Δήμος για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόβλημα αυτό. Πράγματι το απόγευμα με τη βοήθεια ψαροκάικου έγινε η μεταπηδήσει από το φορτηγό πλοίο στο ψαροκάικο και τους έφεραν εδώ στο λιμάνι, 29 άτομα, όλοι άντρες. Κύριε Φουντιδάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στην Αγία Γαλήνη παραμένουν και δύο πλοία τα οποία συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, σωστά? Μάλιστα, ακριβώς έτσι. Είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός εδώ αυτό και μια άσχημη εικόνα για την Αγία Γαλήνη. Είναι 3 χρόνια το ένα πλοίο βρίσκεται εδώ και το άλλο περίπου ένα χρόνο. Ένα τσιγαράδικο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, που είχε και ένα, πήγε, ναι. Και ένα ακόμη που είχε πολύ περίπου μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Ναρκωτικών, ακριβώς έτσι. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, των λιμενικών αρχών τότε, ότι άμεσα θα ήταν η απομάκρυνσή τους από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, δυστυχώς βρίσκονται ακόμα εδώ, με αποτέλεσμα να δημιουργούν καθημερινό πρόβλημα, κυρίως στην τουριστική περίοδο το καλοκαίρι, στους επισκέπτες, μια αποκρουστική εικόνα. Επίσης δημιουργούν θέματα στους αλληλείς. Και το χειρότερο είναι τώρα το χειμώνα, ότι είμαστε σε διαρκή έτσι, εγρήγορση, προκειμένου να μην γίνει σε μια θαλασσοταραχή μια επικίνδυνη βύθιση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φουντιδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω ειλικρινά, ναι, αν μπορούμε κάποια στιγμή μέσω έτσι, από την προβολή του γεγονότος, αν μπορέσουμε να προβούμε στην απομάκρυνση αυτών των πλοίων, γιατί προφανώς αν έχει κάποιο διαγωνισμό είναι και έσοδο για το κράτος μας, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.